Η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στη κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Βασικός ομιλητής ήταν ο Θανάσης Παφίλης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και υποψήφιος βουλευτής επικρατείας του ΚΚΕ. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των προσφύγων και αυτή σκιάζεται από ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα που έγινε, από μια ανίποτη τραγωδία. Θα κάψουμε και τα μικρόφωνα τώρα, όχι, αργότερα. Η ανίποτη αυτή τραγωδία με εκατοντάδες νεκρούς, μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά, πιθανά εκατοντάδες, είναι, προστίθεται στον ατέλειωτο κατάλογο, πάνω από 25.000 από το 2014 μέχρι σήμερα έχουν πνιγεί στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Ναι, είναι έγκλημα που έχει αιτίες, υπεύθυνους που έχουν όνομα και διευθύνσεις. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το ΝΑΤΟ, είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Γιατί αυτά που λένε, μην τα ακούτε, ότι η μετανάστευση είναι φυσικό φαινόμενο και σημαδεύει την ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι οι ελάχιστοι αυτοί που λένε ότι είναι φυσικό φαινόμενο. Η μετανάστευση εννοούμε. Είναι οι πόλεμοι που εξαπολύουν στην περιοχή μας και ευρύτερα. Λογαριάστε και ξεφύτε. Ιράκ, Συρία, Λιβύη, Αφγανιστάν. Αφγανιστάν που το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι έκαναν επέμβαση για να χτυπήσουν τους Ταλιμπάν που οι ίδιοι είχαν δημιουργήσει. Και μετά από 20 χρόνια πόλεμο ξαναπαρέδωσαν την εξουσία στους Ταλιμπάν γιατί έχουν συμφέροντα. Είναι τα πραξικοπήματα και οι επεμβάσεις που οργανώνουν αυτοί που παριστάνουν σήμερα τους θλιμμένους. Όχι άλλα κροκοδίλια δάκρυα. Τους βλέπετε που βγαίνουν και κάνουν εξαγγελίες. Σε αυτούς τους πολέμους όμως, όχι άλλα κροκοδίλια δάκρυα και από τις κυβερνήσεις τις ελληνικές.